Πάμε στον κύριο Κούδα. Τον κύριο, εδώ, λίγα δευτερόλεπτα θέλουμε. Ο κύριος Βασίλης Κούδας είναι μέλος του ΔΣ, σωματείου εργαζομένου στο Παγνί. Να εστιάσουμε λίγο και στους υγειονομικούς, να πάμε λίγο στην ατζέντα τους και να πάρουμε και ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με όλα όσα ακούν το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι θα γίνουν στη δημόσια υγεία από υποψήφιους βουλευτές αλλά και κεντρικά από τα κόμματα. Κύριε Κούδα, και ψυχίατρος βέβαια, ο κύριος Κούδας γιατρός, τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τους τηλεθεατές. Σε κάθε συζήτηση. Παλεύουμε καθημερινά, κύριε. Σε κάθε συζήτηση εδώ, πραγματοποιούμε σε καθημερινή βάση εδώ στην εκπομπή και γενικά στον όμιλο στην Greek TV, μέσα από συζήτηση που ανοίγουμε με υποψήφιους βουλευτές, όλοι στην ατζέντα λένε το περίφημο προτεραιότητα η στήριξη της δημόσιας υγείας. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτές οι δεσμεύσεις, αυτές οι αναφορές, ακόμα και με συγκεκριμένους αριθμούς διορισμών και προσλήψεων και ενίσχυσης του ΕΣΥ, σας καλύπτουν? Κύριε Παναγιώτοπουλε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι από πλευράς υποψηφίων και γενικότερης πολιτικού σκηνικού είναι και κατά τη γνώμη μου, όπως φαντάζομαι και όλοι οι υπόλοιποι του πολίτη μας, είναι δικαιολογημένο το ενδιαφέρον για το σύστημα υγείας. Να μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ πολύ πρόσφατη η πανδημία του COVID που απέδειξε με τον πιο περίτανο τρόπο πόσο σημαντικό είναι ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας για κάθε χώρα και πόσο ακριβά το πλήρωσε κυρίως ο λαός της κάθε χώρας, όταν τα συστήματα υγείας δεν είναι στην κατάσταση αυτή, και δεν μιλάω μόνο για τη δικιά μας τη χώρα, μιλάω και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και αυτό νομίζω είναι γνωστό σε όλους. Προφανώς λοιπόν είναι πολύ σημαντική η κουβέντα για το σύστημα υγείας της κάθε χώρας, και προφανώς είναι αναμενόμενο και ο κάθε υποψήφιος και το κάθε κόμμα να έχει ατζέντα πάνω σε αυτό και να κουβεντιάζει πάνω σε αυτό, και είναι αποδεκτό. Το θέμα τι γίνεται και τι υλοποιείται με εκλογικά βέβαια. Καλές οι δεσμεύσεις, καλές οι αναφορές, καλές οι προτροπές, οι συμβουλές, η ατζέντα, το θέμα τι γίνεται μετεκλογικά. Δεν θα πω ότι μας έχει διδάξει η ιστορία. Αυτό θέλω να πω, ότι θα πω το ίδιο που λέτε, τι μας έχει διδάξει η ιστορία. Ότι προφανώς, αν λάβουμε υπόψη μας ότι για το υγειονομικό κίνημα το πρώτο θέμα αφορά την επάντρωση και τη στελέχωση των νοσοκομείων, η ιστορία μας έχει διδάξει ότι οι υποσχέσεις, αυτό που λέγαμε παλιά, τα ΘΑ και η παροχολογία ήταν πάρα πολύ ισχυρή στον τομέα της υγείας και του συστήματος υγείας, αλλά η πραγματικότητα δυστυχώς δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Δηλαδή, να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, στο νοσοκομείο που δουλεύω εγώ, στο Παγνί δηλαδή, έχουμε μόνο για τον νοσηλευτικό κλάδο από ένα ξεπερασμένο οργανόγραμμα, δηλαδή ένα του 2012 που αφορά τις θέσεις με πολύ πιο μειωμένες ανάγκες, μας λείπουν 300 νοσηλευτές. 300 νοσηλευτές καταλαβαίνετε ότι είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Το αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι, για παράδειγμα πάλι θα πω, να χρωστούνται στο νοσηλευτικό προσωπικό 20.000 άδειες, μέρες αδειών και ρεπό. Προφανώς μιλάμε για ένα προσωπικό κουρασμένο. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι τα μεγάλα περιοδικά και τα επιστημονικά και τα υπόλοιπα μιλάνε για burnout, ειδικά στον χώρο των υγειονομικών. Και προφανώς αυτό έχει επιπτώσεις και στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Άρα το θέμα της επάντρωσης και της τελέχωσης των νοσοκομείων, που νομίζω και τα κόμματα, από ό,τι ακούω και διάφορες, και προχθές άκουσα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να υπόσχεται 10.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ και να λέει ότι αυτό δεν είναι παραχολογία, είναι μια υποχρεωτική ανάγκη. Το οποίο όντως ισχύει. Το πρόβλημα είναι ότι, να μιλήσουμε για αυτή την κυβέρνηση, είχε 4 χρόνια και με συνθήκες που ευνοούσαν τις προσλήψεις. Δηλαδή, κανείς δεν θα έλεγε σε οποιαδήποτε κυβέρνηση ότι γιατί κάνεις προσλήψεις στον χώρο της υγείας. Και όμως αυτές οι προσλήψεις και οι παραμυθόπλοι δεν γίνανε. Ή όταν γίνανε με συνθήκες και με όρους τέτοιους, που οδήγησαν πολλούς υγειονομικούς, ακόμα και όταν πήγαν στη δουλειά και λήξαν οι συμβάσεις τους. Γιατί μιλάμε δυστυχώς το 80-90% αυτών των θέσεων να είναι συμβασιούχοι, να μην ξανααναλυώσουν, να φύγουν ή και να φύγουν και πριν τη λήξη της συμβάσεων. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα, θα έλεγα, και δεν είναι τυχαίο ότι ενώ ακόμα και εκεί που βγαίνουν θέσεις, ξαναλέω, όχι μόνιμες, στον κλάδο των γιατρών και μόνιμες, να μην παρουσιάζονται συνάδελφοι να πάρουν αυτές τις θέσεις. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Μάλιστα. Σημαίνει ότι όχι μόνο η προσφορά θέσεων
είναι μικρή, αλλά σημαίνει επίσης ότι και οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Με αποτέλεσμα, οι μισθοί μικροί, αυτό είναι ο συνθήκες, οι συνθήκες άσχημες με την έννοια το πόσο σκληρά δουλεύουν οι συνάδελφοι, όχι μόνο στην Παγνή, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το σύστημα υγείας, που και αυτό είναι ένα ζητούμενο για να βελτιωθούν οι όροι και να θέλουν οι υγειονομικοί να δουλέψουν στο εθνικό σύστημα υγείας. Και κακά τα ψέματα, όπως λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν το λέω ούτε εγώ, ούτε άλλοι συνεργαστές, αν δεν έχουμε έμπειρο επιστημονικά επαρκές και αρκετά σε αριθμό μεγάλο προσωπικό, συστήματα υγείας δεν θα ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Κούδα. Και βέβαια τα προβλήματα δεν έχουν τέλος. Μπορούμε να μιλάμε για πολλή ώρα. Εγώ βάζω μόνο αυτή την πλευρά και προφανώς περιμένω ότι η κουβέντα για το σύστημα υγείας θα γίνει σε μια τέτοια βάση. Θα κάνω μια παρένθεση. Πολλά κόμματα λένε ότι έχουν άλλη αντίληψη. Okay. Εγώ όμως, που είμαι ένας υγειονομικός πρώτης γραμμής και δουλεύω καθημερινά, θέλω να πω ότι χωρίς επαρκές προσωπικό, μόνιμο, έμπειρο, με καλές συνθήκες δουλειάς, το σύστημα υγείας μας δεν πρόκειται να διορθωθεί, ούτε και θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλησπέρα μας, κύριε Κούδα. Σας ευχαριστώ θερμά.